που είχαμε στις σκηνές που είχαμε μαζί μας. Το θέμα είναι ότι ενώ υπήρχε αυτή η πρόβλεψη για τον νόμο, ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε όπως θα έπρεπε να εφαρμοστεί και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να μας μιλήσει όμως... δεν ήταν σαφής γραμμένα κάποια πράγματα και δεν βοηθηθήκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχαν κάποιες ασάφειες στο πρώτο νομοσχέδιο που έβγαλε ο κ. Χατζηδάκης. Εμφανιζόταν ότι παίζαμε και εμείς ένα ρόλο να μπούμε στο δημόσιο. Μετά έγινε μια μετατροπή και το αποκλείσαν αυτό το πράγμα. Και πήγανε και πήραν από τις ιδιωτικές εταιρείες κόσμο. Τι έκανε ο κ. Χατζηδάκης. Μισό λεπτό τώρα, το θέμα δεν είναι γιατί. Όχι, ένα λεπτό. Πρέπει. Είναι σοβαρό αυτό που θέλω να σου πω. Από το 89. Ένα λεπτό. Το 89 ήταν τελευταία φορά που μονιμοποίησανε κόσμο. Μάλιστα. Πριν από δύο χρόνια, 2,5-3 περίπου, γιατί έχουμε φύγει τώρα και δύο χρόνια εμείς από μέσα σχεδόν. Πήγε και ανακοίνωση ότι θα κάνει μια πρόσληψη σε κόσμο στην Ολυμπιακή μέσα. Και τι κάνει, πάει και βάζει γενικευμένο ορισμό και γυρνάει και λέει ότι θα γίνει πρόσληψη σε όσους έχουν αεροπορικά ένσημα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί μπαίνετε σε λεπτομέρειες, ναι, και θέλω να σας πω ότι αυτές τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρει και ο κόσμος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μας μιλήσει και η κυρία η οποία ήταν δίπλα στην κυρία η οποία μας μίλησε προηγουμένως. Αν θέλετε, να δώσετε λίγο το μικρόφωνο. Λοιπόν, γιατί δεν είναι αυτή που είναι δίπλα σας. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω. Εσείς είχατε ένα εργασιακό καθεστώς, το οποίο μπορεί να μην είχε, αν το θέλετε, το χαρακτήρα των μονίμων υπαλλήλων της Ολυμπιακής, οι οποίοι τελικά, από ό,τι φαίνεται, είχαν μια πολύ καλύτερη μεταχείριση. Παρ' όλα αυτά, όμως, εργαζόσασταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ολυμπιακή. Τώρα, ξαφνικά, ποια είναι η κατάσταση, τι σημαίνει δηλαδή, και τι είσαστε όλοι και νέοι άνθρωποι, να είσαστε χωρίς δουλειά επί 1,5 χρόνο, ενώ προηγουμένως για τόσα πολλά χρόνια, που μπορεί να ξεπερνούσαν και τα 7-8. Είχατε μια σταθερή εργασία. Πώς αντιμετωπίζει κανείς ανάγκες? Πείτε τα λίγο εδώ και πέρα. Πασχευευτικοποιήθηκε κανένα. Και έχοντας και δεσμεύσει ότι όλα θα πάνε καλά. Και χωρίς σχετική αποζημίωση. Αυτό είναι το δραματικό. Θα απαντήσω εγώ. Εγώ θα απαντήσω. Είμαστε σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει. Δεν έχουμε ζωή. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, τις ανάγκες των παιδιών μας, τις οικογένειές μας. Ψάχνουμε για δουλειά. Δεν βρίσκουμε δουλειά. Είμαστε σε αδιέξοδο. Έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού. Τι άλλο να πούμε? Υπάρχει. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να αποφασίζει να κλείσει μια εταιρεία που είχε δουλειά, ήταν βιώσιμη, να κλείσει μια εταιρεία και να πετάξει 1,000 ανθρώπους έξω. Πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Από την πλευρά, είπατε, το Υπουργείο δεν έχει απολύτως καμία. Δεν μπορούσαμε μέσω ΑΕΔ να πιάσουμε δουλειά, γιατί μας απαγορεύανε. Το θέμα, από την πλευρά του Υπουργείου, ναι. Γιατί πραγματικά μου κάνει εντύπωση αυτό. Ήσασταν και το θυμάμαι, είχα περάσει, είχαμε έτσι μιλήσει λιγάκι. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα, δεν μπορούν να σας πούνε τέλος πάντων για οποιαδήποτε προοπτική, έστω και όχι άμεση, ξέρω εγώ σήμερα, αύριο, αλλά οποιαδήποτε τέλος πάντων τακτοποίηση. Δεν σας λένε τίποτα? Όχι, από την πλευρά του Υπουργείου, όσο καιρό ήμασταν απ' έξω από στις σκηνές, ο κύριος Ρέπας δεν δέχτηκε ούτε μία φορά να μας δει. Στην αρχή, την πρώτο 15ήμερο, μας είδε ο κύριος Σιφουνάκης, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, υφυπουργός, ο οποίος μας προωθούσε σε μια ιδιωτική εταιρεία να πάμε να εργαστούμε εκεί. Αυτή ήταν η άποψή του. Του είπαμε και εμείς την απάντηση που του έπρεπε και φύγαμε. Ο κύριος Ρέπας δεν είχε καμία σχέση. Τι εννοείται, σας προωθούσε σε μια? Μας προώθησε να πάμε σε μια ιδιωτική εταιρεία, αν θέλαμε να δουλέψουμε. Σε αεροπορική. Σας έδωσε λύση. Ναι, μας έδωσε λύση. Ναι, μας δώσει και ένα. Να πάτε σε αεροπορικές τις εταιρείες και να πιάσετε δουλειά μας. Με συγχωρείτε, σας είπα ότι πηγαίνετε στην ΤΑΔΕ. Όχι, δεν είχαμε συγκεκριμένα. Γιατί πηγαίνετε σε αεροπορικές εταιρείες να κάνετε επιδείξεις να πιάσετε δουλειά κάπου αλλού. Δηλαδή τρεχάτε, ψάχνετε να βρείτε δουλειά. Αυτό σας είπα. Να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε δουλειά. Δεν είμαστε οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί που μπαίναμε. Επειδή ο κύριος Δινόπουλος ή κάποιος άλλος βουλευτής ήθελε να βολέψει για να παίρνει ψήφους. Εμείς μπαίναμε μέσω αυτή. Επειδή το αναφέρατε, δεν έχουμε. Δεν είχαμε ποτέ αυτή τη δυνατότητα. Από το 2007 μέχρι το 2009. Που ήμασταν και κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, δεν είχαμε. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα δεν είμαστε πώς πολύ σωστά. Εμείς κάναμε εξαιτήσεις στον ΑΣΕΠ, μπαίναμε μέσω ΑΣΕΠ, δουλεύαμε, ήμασταν στην πίστα 8 ώρες το 8ωρο, δεν κάναμε τίποτε άλλο. Ούτε καθόμασταν, ούτε γραφεία πιάνισαμε, ούτε τίποτα. Είμαστε στην πλειοψηφία άνθρωποι εργάτες, καθαρίστριες, άνθρωποι που δουλεύαν οδηγοί, που δουλεύαν στις μεταφορές, αυτά. Δεν ήταν ούτε υπάλληλοι να κάθονται στα γραφεία στις διοικήσεις. Ούτε τίποτα. 800 ευρώ παίρναμε με το ζόρι να δουλεύουμε βραδινά και Κυριακές όλο το μήνα και μας πετάξανε
θα σημαίνει λεμονόκουπα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, όταν σας πρότεινε ο Υφυπουργός μια συγκεκριμένη λύση, σας είπε ότι θα μεσολαβεί, ότι κατά κάποιο τρόπο είχατε τεθεί υπό την ομπρέλα της διευκόλυνσης. Όχι. Ή σας είπε πηγαίνετε, ψάξτε δουλειά, είστε στο ελεύθερο εμπόριο. Υπάρχουν εταιρείες ειδικές στο αεροδρόμιο που ζητάνε αυτόν τον καιρό ο κόσμο και μπορείτε κάλλιστα να πάτε εκεί να βρείτε δουλειά. Εμείς πήγαμε φυσικά, αλλά δεν υπήρχε καμία κανένας γιατί δεν έχουν δουλειά. Για να σας πω κάτι, και δουλειά να θέλαμε να βρούμε, δεν μπορούσαμε να βρούμε. Διότι από τη στιγμή που γραφτήκαμε στον ΟΑΕΔ, έτσι, υπήρχε μέσα του κυρίου Χατζηδάκη τους όρους ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε τις προηγούμενες χρονιάς τα λεφτά όσο καιρό ήμασταν άνεργοι. Και πάμε στον ΟΑΕΔ, αν το ξέρουμε δεν θα είχαμε πατήσει να γραφτούμε καθόλου. Πάμε στον ΟΑΕΔ εκεί για να επιδοτηθούμε, υποτίθεται, και την καινούργια συμφωνία που έχει γίνει. Ναι. Βρεθήκαμε να είμαι κρεμασμένοι εγώ με 4.500 ευρώ να μου κρατάνε μέσα, ο άλλος 5, ο άλλος 3. Είμαστε χρεωμένοι. Δηλαδή η εφορία μας έρχονται, τα έξοδα μας έρχονται και ο ΟΑΕΔ μας κρατάει 4.500 ευρώ. Να φτάσει στον ΟΑΕΔ. Να φτάσει, ακούσει γι' αυτό. Μα προστάγαμε στον ΟΑΕΔ. Γιατί σε όσους έχω συζητήσει υπουργούς έχουν τρελαθεί. Μου είπε ποτέ δεν έχει ακουστεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μας. Γιατί το έκανε, γιατί, πώς τι. Προστάγαμε στον ΟΑΕΔ. Αυτή τη στιγμή είμαστε 2 χρόνια στο να τρέχουμε σε όλα τα υπουργεία. Να τρέχουμε στα Υπουργεία, να μας υπόσχονται συνέχεια. Τα παιδιά έχουν λιώσει τα παπούτσια τους. Κυρία Βασιλιάδου, θα μείνετε μαζί μας. Μείνετε μαζί μας, θα μείνουν και οι άλλοι φίλοι μας. Γιατί θέλουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να μας πείτε, επειδή εσείς ίσως καλύτερα από τον καθένα, γιατί κανείς δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί περισσότερο για εσάς από τους ίδιους εαυτούς σας, να μας πείτε εσείς τι λύσεις μπορεί να προτείνετε και τι δεσμεύσεις μπορεί να έχουμε και εμείς, τέλος πάντων, ως μέλη του Κοινοβουλίου, ώστε να προωθήσουμε αυτές τις λύσεις. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα τα ξαναπούμε. Δηλαδή, μια που δεν πληρώθηκαμε ποτέ από τα παρακρατούσαμε και τα χρήματα. Στην περασμένη χρονιά τα χρήματα μέσα. Λοιπόν, ζητήσαμε το πράγμα που ταλαιπωρηθεί. Θέλουμε τα λεφτά αυτά να μας επιστρέψουν πίσω. Μας κοροϊδεύουν 2 χρόνια τώρα. Λοιπόν, ότι θα γίνει συμψηφισμό, θα γίνει και ότι θα. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Έχει δεσμευτεί ο κύριος Κουτρουμάνη. Ναι, ναι. Συνέχεια αυτό. Ανά 10 μέρες. Ότι θα το φέρει σαν τροπολογία σε ένα επόμενο νομοσχέδιο. Θα ρωτήσουμε λοιπόν, θα κάνουμε και ερώτηση και προς τον κύριο Κουτρουμάνη να δούμε πότε θα έρθει αυτή η περίφημη τροπολογία, κύριε Κουτρουμάνη, έτσι ώστε να υπάρξει αυτός να τελειώσει η ιστορία του συμψηφισμού. Η ταλαιπωρία με αυτή που και η ταλαιπωρία για να δούμε. Λοιπόν, από το δεύτερο προς... που κοιτάμε είναι διότι εμείς ήμασταν το καθαρό δημόσιο και διευρέθηκε αυτή τη στιγμή να πάνε στο δημόσιο σε μετάταξη ιδιωτικές εταιρείες. Δηλαδή έγινε πριν από 3 χρόνια μία ανακοίνωση να γίνουν σε πρόσληψη όσοι είχαν αεροπορικά ένσημα. Μάλιστα, δεν έβαλε καθαρά Ολυμπιακή και πήγαν όλοι από τις ξένες ιδιωτικές εταιρείες, βάλαν τα χαρτιά τους μέσα. Μας περάσανε στα ένσημα εμάς, διότι αυτοί δεν σταματάγαμε. Εμείς κάναμε 8 μήνες και μέναμε. Και πήγαν αυτοί στην Ολυμπιακή. Και πήγαν αυτοί στην Ολυμπιακή, όλες οι ιδιωτικές εταιρείες και η Ολυμπιακή έμεινε απ' έξω. Αυτή είναι η ευαισθησία η οποία έχει. Αυτή είναι η ευαισθησία. Αυτή τη στιγμή ζητάμε και τα παραστήματα της Ολυμπιακής, Πάνθεων, οι άλλες εταιρείες που σας ανέφερα, Γαλιλαίο και οτιδήποτε. Γαλιλαίο ήταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Λοιπόν, αυτοί όλοι φτάσανε πάλι από ιδιωτική μορφή να παίξουν και να τους πάρει, να τους δεχτεί το Υπουργείο Συγκοινωνία. Μάλιστα, κυρία Βασιλιάδου, πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο θέμα. Το πρώτο θέλουμε πράγμα. Είναι η δουλειά μας. Είμαστε το δημόσιο, μπαίναμε μέσω ΑΣΕΠ και πρέπει να συμπεριληφθούμε και εμείς μέσα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και από τον αέρα να περάσουμε στο νερό. Μαζί μας ο Κώστας Πατακιάς, πρόεδρος της ΔΑΚΕ στην ΕΙΔΑΠ. Τι θα γίνει τώρα? Μέχρι τώρα λέμε ότι μας έφερε το Πασόκ στη φάση